Μεγάλη στιγμή για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού, υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Ελβετού σκηνοθέτη Γκι Μονταβάν, παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη η ιστορική και πολιτική όπερα του Δημήτρη Μαραμή, Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι μια όπερα για τον άνθρωπο που σήκωσε στους ώμους την ευθύνη ενός ολόκληρου λαού, ενός έθνους, ενός λαού που ήταν σκλαβωμένος. Βαλκανική πόλεμη, ο εθνικός διχασμός, η μικρασιατική καταστροφή, η συνθήκη της Λοζάνης, στη σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου ξεδιπλώνονται όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα της περίοδου 1910-1930, με τον ποιητή Σωτήρη Τριβιζά να υπογράφει το λιμπρέτο. Η περίοδος από το 1910 που ήρθε ο Βενιζέλος στην Αθήνα μέχρι το 1930-32 που έφυγε πια ως τελευταία πρωθυπουργική θητεία είναι μια περίοδος από τις πιο σημαντικές και πιο ενδιαφέρουσες ελληνικής ιστορίας. Ωραία μια ιστορία αυτού του Βεληνικούς και τόσων πολλών χρόνων μέσα σε μια παράσταση, μια οπερετική σύνθεση. Χωράει η ουσία, όχι η ιστορία. Η ιστορία είναι πολλά βιβλία που πρέπει κάποιος να κάτσει να διαβάσει, να ερευνήσει. Το έργο τέχνης, το μουσικό θέατρο έρχεται να δώσει ένα απόσταγμα και κυρίως να δώσει αυτό την αισθηματική και ψυχολογική φόρτιση του ανθρώπου, της ανθρώπινης πλευράς δηλαδή ενός μεγάλου ηγέτη. Είναι ακόμα μια μεγάλη στιγμή για τους χοροδούς του Ηρακλείου που πια βλέπουν αυτό που ονειρεύονταν όλα τα χρόνια, έτσι. Ναι, αυτό που ονειρευόμασταν τόσα χρόνια. Επιτέλους έχουμε ένα χώρο να στεγάσει όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις όμορφες παραγωγές. Είναι η πρώτη φορά που συγκροτείται, από πέρυσι που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, είναι η πρώτη φορά που συγκροτείται επαγγελματικό χοροδιακό σύνολο στην Κρήτη. Δεν είχε υπάρξει ποτέ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η σύζυγή του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος, η Πινελόπη Δέλτα, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο λαός, αφηγούνται τα χρόνια και τα πεπραγμένα του ανθρώπου που σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Είναι παγκόσμια πρώτη, από εκεί και πέρα τι περιμένει, τι ταξίδι περιμένει αυτό το έργο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έργο θα ταξιδέψει, γιατί δεν είναι ένα κριτικό έργο μόνο, είναι ένα πανελλήνιο έργο και είναι ένα παγκόσμιο έργο, εφόσον πλέον μιλάμε με τη μουσική γλώσσα που είναι παγκόσμια γλώσσα και με την όπερα.